Νομίζω χρειάζεται να θυμίσουμε στον απόϊχο των σημερινών εκλογών, γιατί κάνουμε εδώ και διάφορα θρίσματα τα οποία είναι και λίγο αυθαίρετα κατά την άποψή μας, τα θρίσματα αυτά της αριστεράς γενικά κτλ. Δεν γίνονται μόνο εδώ, γίνανε και σε άλλες εκπομπές που παρακολούθησα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε να πούμε το εξής, ότι η συντηρητικοποίηση όντως, η οποία υπάρχει και υπάρχει μια στροφή προς τη συντηρητική αναδίπλωση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έχει συγκεκριμένες αιτίες. Οι αιτίες αυτές, κατά την άποψή μας, οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την ιστορία τη σύγχρονη, είναι ότι ένας λαός, μια εργατική τάξη που έχουν δει τα δικαιώματά τους στην εργασία, στη ζωή, στην υγεία και στην πρόνοια να τσακίζονται πρώτα από τις σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, στη συνέχεια από φιλελεύθερες, νεοφιλελεύθερες δυνάμεις, εναποθέτουν τις προσδοκίες τους σε κάποιες δίθεν αριστερές δυνάμεις που έρχονται και βλέπουν ξανά να εφαρμόζεται μια αντιλλαγή και βάρβαρη πολιτική, στρέφονται προς μια συντηρητική αναδίπλωση. Και αυτό είναι, κατά την άποψή μας, αυτό που σήμερα φέρνει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία εκλέγεται, σαν φορέα της δυσαρέσκειας της λαϊκής απέναντι στην βάρβαρη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ αρνητικό πράγμα. Να σας διακόψω για μισό λεπτό μόνο. Φαίνεται ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών μου στείλανε ένα μήνυμα. Είναι οριστικό ότι η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή μπαίνει εκτός. Εκτός. Ναι. Σε συγγνώμη για την διακοπή. Καθόλου. Ας το κρατήσουμε μέχρι να επιβεβαιωθεί και στην κάρτα τότε. Εξάλλου, αν θέλετε, και για το ΚΚΕ, αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει ήδη από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Καθώς το ΚΚΕ είχε καθοριστική συμβολή έτσι ώστε να χτυπηθεί και να τσακιστεί ο φασισμός, ο ναζισμός σε όλες τις μορφές. Αν βέβαια πάρουμε και στο συλλογισμό μας τη στάση που είχαν και τα υπόλοιπα κόμματα που ήταν στην Ελληνική Βουλή το προηγούμενο διάστημα απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Είτε με το πώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καθυστέρησε μια σειρά διαδικασίες που θα μπορούσαν να επισπεύσουν τη δίκη, είτε με τον αντικομουνισμό, ο οποίος εκφραζόταν και από τη Νέα Δημοκρατία, από τους αντιπροέδρους της, χαρακτηρίζοντας, αν θέλετε, και το ΣΥΡΙΖΑ σαν μια κομμουνιστική δύναμη την οποία έπρεπε να χτυπηθούν κατευθυνόμενοι απέναντι στο ΚΚΕ. Επανέρχομαι. Για μας το αποτέλεσμα του ΚΚΕ σήμερα, στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από αυτά τα σκληρά διλήμματα, από αυτό το φόβο ο οποίος συστηματικά καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια, ναι, απέναντι στην κατάσταση που ο ελληνικός λαός βίωνε και με τη Νέα Δημοκρατία παλιότερα και με το ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο. Είναι λοιπόν ένα αποτέλεσμα πολύ για το ΚΚΕ, το οποίο πραγματικά αποτελεί εγγύηση και εφαλτήριο για την επόμενη μέρα, καθώς τα κόμματα τα οποία εκλέγονται στην Ελληνική Βουλή με τον ένα με τον άλλο τρόπο ακολουθούν τη λογική της ομαλής εναλλαγής. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν αμφισβητεί ότι θα υπάρξει ομαλή εναλλαγή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι έχασε τις περασμένες εκλογές του 2015, δεν είχε καμία αμφιβολία ότι θα υπήρχε ομαλή εναλλαγή. Και τα δύο κόμματα αυτά υποστηρίζουν τη συνέχεια του κράτους, τίμησαν τις δεσμεύσεις των προηγούμενων, όπως και τώρα θα τιμηθούν και οι δεσμεύσεις των προηγούμενων. Αύριο που συνεδριάζει το Eurogroup και θα έρθει να γίνει το ταμείο, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει τον μπιλετάκι το οποίο θα λέει: κοιτάξτε να δείτε, από τους προηγούμενους μας έχουν μείνει κατασχέσεις, πληστιασμοί, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό. Και τότε εκεί, αν θέλετε, που λέμε ιδού η Ρόδος. Ναι, εντάξει, τα έχετε βάλει στον πάγο. Αυτό όμως στο μεσοπρόθεσμο, το τελευταίο που υπογράφηκε, υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα έρθουν. Λοιπόν, ακουμπάνε. Φορολογία, γιατί τη φορολογία, όταν το 94% της κρατικής φορολογίας το αποδίδουν οι φτωχοί και οι μεσαίοι και οι εργαζόμενοι και το 6% οι μεγάλες επιχειρήσεις. Εκεί θα δούμε πώς εκφράζεται αυτό που λέμε θα πέσει η φορολογία και θα γίνουν επενδύσεις. Όλα αυτά λοιπόν, ο λαός ξέρει ότι έρχονται την επόμενη μέρα και ξέρει ότι η δύναμη την οποία θα βρεθεί στο πλάι του είναι το ΚΚΕ, το οποίο αυτό έχει αποδείξει ότι είναι πραγματικά το κόμμα εκείνο το οποίο μπορεί να κινητοποιήσει μάζες, έχει πολλαπλάσια ισχύ και δύναμη μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα και από το ποσοστό το οποίο παίρνει. Και εκεί θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Έτσι ώστε να κάνουμε πραγματική μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στις προγραμματικές αντιπολιτεύσεις για τις οποίες μιλούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Δηλαδή προγραμματική σε τι. Θα βάλουμε τα προγράμματά μας και να δούμε. Όταν και τα τρία προγράμματα και αυτών των κομμάτων σε μεγάλο βαθμό ήταν σχεδόν όμοια. Και ήταν σχεδόν όμοια με τις επιταγές της έκθεσης της Κομισιόν πριν από 15 μέρες. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ θα σταθεί στο πλάι του ελληνικού λαού, θα συνεχίσει και έξω από τη Βουλή αλλά και μέσα στη Βουλή να προτείνει μέτρα τα οποία ουσιαστικά μπορούν να εγγυηθούν την καλυτέρευση των όρων ζωής του ελληνικού λαού σήμερα. Αν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει και να κάνει, όπως ακούστηκε εδώ, συμμαχίες, εν πάση περιπτώσει κτλ., θα μπορούσε να τις έχει κάνει και πριν, όταν το ΚΚΕ κατέθεσε δεκάδες προτάσεις, θυμίζω 751 κατώτερο μισθό, με μηδενισμό του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και γενναίες πτώσεις, να μην ανέβουν το αφορολόγητο, να μην πέσει το αφορολόγητο όριο, να κουρευτούν τα χρέη
των μικρών μεσαίων επαγγελματιών, οι οποίοι τώρα, ακόμα και για χρέη 500-600 ευρώ, κινδυνεύουν να μπουν σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Θα μπορούσε αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ να τα είχε κάνει και πριν την εορτή. Τώρα, κατόπιν εκλογών, λέει ότι θα υπερασπίσει τα συμφέροντα εκείνων που 4 χρόνια δεν υπερασπίστηκε. Αυτό νομίζουμε ότι είναι άτομο εξ αρχής. Στο ΚΚΕ βρίσκεται η λύση.